Πάω να χαιρετήσω τον κύριο Νίκο Σοφιανό, τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων. Καλώς ήρθατε, κύριε Σοφιανέ, με τη λαϊκή συσπήρωση. Μαζί σας εγκαινιάζουμε και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, πρέπει να σας πω, αλλά επειδή είστε και μέλος του πολιτικού γραφείου, είστε στέλεχος με μακρά πολιτική πορεία. Θέλετε να με διορθώσετε κάτι. Μιλάμε, όχι, απλά εμείς μιλάμε φόλης της ύλης. Ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε. Οι υποψήφοι των άλλων κομμάτων στα πολιτικά θέματα λίγο κρύβονται. Θέλετε να πείτε ότι εσείς. Συμφωνία των Πρεσπών. Λέτε ότι. θέλετε να πείτε ότι εσείς λέτε ότι στηρίζεστε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τελεία και παύλα. Πολιτική θέση για το σύνολο των προβλημάτων και φυσικά για τα προβλήματα του Δήμου της Αθήνας. Λοιπόν, όμως αυτό που συνέβη στη Νέα Ζηλανδία και έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο με πολύ πολύ σκληρές εικόνες που τις είδαμε στους δέκτες μας, είναι πολιτικό. Είναι βαθιά πολιτικό θέμα. Έβγαλε και ανακοίνωση το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είναι βαθιά πολιτικό γιατί βλέπουμε ότι ενδεχομένως οι κοινωνικές αντιθέσεις που οξύνονται στον πλανήτη μας δημιουργούν αυτά τα αποκρουστικά φαινόμενα του μίσους, της βίας, του ρατσισμού. Ναι, η μία πλευρά είναι ο αποτροπιασμός για αυτό το στιγερό έγκλημα, η καταδίκη των του δολοφόνου και των συνεργών του και φυσικά η αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων και στο λαό της Νέας Ζηλανδίας. Το άλλο όμως, το πιο σημαντικό από ποια πλευρά, από το τι μένει από αυτή την αποτρόπαια δολοφονία, είναι ότι αυτή η προπαγάνδα του μίσους, η φασιστική ρατσιστική προπαγάνδα, ακούγεται. Ακούγεται και εδώ. Ακούγεται όταν αναπαράγεται ο κίνδυνος αλλίωσης του πολιτισμού μας, όταν αναπαράγεται ο κίνδυνος αλλίωσης του δημογραφικού στην Ελλάδα και όταν αυτά γίνονται από μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση, τη Χρυσή Αυγή, η οποία δικάζεται εδώ και 4 χρόνια, και όταν, όπως είπατε και εσείς στην ανασκόπηση της εβδομάδας, έρχεται τροπολογία από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στον ποινικό κώδικα, που εκτός των άλλων ρίχνει στα μαλακά την ηγεσία της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, γιατί κοιτάξτε, να καταγγείλουμε τη δολοφονία, αλλά αυτή η προπαγάνδα ακούγεται επίσημα από μια πολιτική οργάνωση και από άλλους ακροδεξιούς και φασιστικούς κύκλους. Θα τα δούμε αναλυτικά, κύριε Σοφιανέ. Να κρατήσουμε ότι η ρατσιστική ιδεολογία, η φασιστική ιδεολογία οδηγεί σε εγκληματική δραστηριότητα. Είναι οι πυρήνες, η οργάνωση, τα μεμονωμένα πρόσωπα τα οποία διέπονται από την ναζιστική ιδεολογία οδηγούνται και στα εγκλήματα. Γι' αυτό είναι και ο λόγος, αν θέλετε, που δικάζεται η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Αυτό ήταν το υπόβαθρο για την μαζική δολοφονία στην Νορβηγία πριν από κάποια χρόνια από αντίστοιχους ομοειδεάτες αυτού του χώρου. Άρα αυτό είναι ένα κρατούμενο που πρέπει να το έχουμε μπροστά μας, γιατί η αντισυστημική μάσκα την οποία φορούν οι ναζιστές εγκληματίες στη δράση τους μπορεί να αποκαλυφθεί για την ίδια την παρουσία τους, το ίδιο το παρελθόν τους, το πώς αποτελούν κομμάτι, μέρος αυτού, και την πολιτεία τους, κομμάτι και μέρος αυτού του συστήματος, όπως οι πρόγονοι τους. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Πολλοί υποστηρίζουν ότι μετά την ψήφιση της διάταξης, που δεν επιτρέπει πλέον το να μπλοκαριστεί ο βίος, ο κοινοβουλευτικός βίος μιας κυβέρνησης, δημιουργούνται νέα δεδομένα στο πολιτικό τοπίο. Θα σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη και αν θεωρείτε ότι κινήθηκε σε σωστή κατεύθυνση ως προς αυτό το σκέλος η συνταγματική αναθεώρηση. Γιατί υπάρχουν και άλλες απόψεις. Πριν φτάσουμε σε αυτή την πλευρά, νομίζω ότι η κριτική που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την ομιλία του Γενικού του Γραμματέα. Ο παρουσίασε και τις προτάσεις των αναλυτικά. Παρουσιάσαμε τις προτάσεις, παρουσιάσαμε επιμέρους άρθρα τα οποία ψηφίσαμε, αλλά αναδείξαμε το κύριο. Και το κύριο σε αυτή τη διαδικασία είναι πώς θα θωρακιστεί αυτό το άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα από την πλευρά του πολιτικού του συστήματος, το οποίο έχει πρόβλημα, μπάζει από παντού. Έχει κυριολεκτικά σαπίσει και δείγματα αυτής της σαπίλας φαίνονται με τις διαπλοκές, με τα σκάνδαλα, με τα επιχειρηματικά συμφέροντα των μεν με τον δε, με όλο αυτό. Το ότι αναθεωρούνται οι διατάξεις περί ασυλίας των υπουργών δεν είναι θετικό προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς το ψηφίσαμε για να μην δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους να σπεκουλάρουν. Εμείς η θέση μας, για το άρθρο 86 που αναφέρεστε, η θέση μας ήταν να καταργηθεί
Πλήρως. Να μην υπάρχει καμία δυνατότητα δηλαδή στην κρίση της μιας ή της άλλης κυβέρνησης να παραπέμπονται ή να αθωώνονται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως το βασικό είναι ότι με αυτήν τη διαδικασία αναθεώρησης και με τα άρθρα που ψηφίστηκαν με το 180, άρα είναι αναθεωρητέα στην επόμενη Βουλή, ουσιαστικά έχουμε μια θωράκιση αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος, μια ενσωμάτωση ευρωενωσιακών και μνημονιακών μέτρων και πολιτικών mm-hmm. στο Σύνταγμα, και φαίνεται καθαρά και από την περίπτωση της αλλαγής του τρόπου εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή να ενσωματώνονται οι όποιοι κλονισμοί mm. και με την περίφημη πρόταση επικοδομητικής δυσπιστίας, δηλαδή τη δυνατότητα να χάνει ο άλλος την, λοιπόν, την δεδηλωμένη και να συνεχίζει πάμε να αντιδρά. Και με συγχωρείτε, ναι, θέλω να πω το εξής, ότι απορρίφθηκαν οι προτάσεις που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες, αν θέλετε, δεν ήταν και κάποιες επαναστατικές αλλαγές, δηλαδή διαχωρισμός κράτους εκκλησίας. Ναι. Απορρίφθηκε. Καθιέρωση της απλής ανώθευτης αναλογικής. Απορρίφθηκε. Διορισμό, όχι στον διορισμό από πλευράς κυβέρνησης των δικαστικών αρχών. Απορρίφθηκε. Κύριε Σοφιανέ, υπάρχει και η άποψη σχετικά με την αναθεώρηση του άρθρου 32 ότι πλέον δεν θα συγκεντρώνει συνένεση το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας και ότι θα μπορεί μία κυβέρνηση με μία απλή πλειοψηφία των 151 βουλευτών απλή σε σχέση με τους 180 που απαιτεί το πριν να επιβάλλει το δικό της υποψήφιο. Εντάξει, νομίζω ότι η πείρα έχει δείξει ότι αυτή η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας εργαλειοποιείται από το πρώτο κόμμα με βάση τους δικούς του εκλογικούς και πολιτικούς στόχους, γι' αυτό και δεν υπάρχει πρόβλημα στο να επιλέγονται υποψήφια από την ας πούμε από τον ένα πόλο που ανήκουν στον άλλον. Θέλω να πω λοιπόν ότι το ουσιαστικό για μας δεν είναι η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, υπάρχει ευρύτερη συνένεση όταν για παράδειγμα στα βασικά υπάρχει. Ναι. Στα βασικά υπάρχει. Ο καυγάς γίνεται μετά για το πώς θα μοιραστεί η εξουσία και τα κέντρα εξουσίας και το πώς ακουμπάει. Εννοείται στις κατευθύνσεις της πολιτικής. Βέβαια, γιατί αυτό εγώ σας λέω, βασικές ενότητες προτάσεων στη συνταγματική αναθεώρηση, όπως είναι η κατάργηση άρθρων που εκχωρούμε κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Αυτό το καταψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είναι ο πλήρης διαχωρισμός κράτους εκκλησίας. Όπως είναι ο διορισμός. Υπερψηφίστηκε όμως η θρησκευτική ουδετερότητα. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Κάτι έπρεπε να πει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και έβαλε την ουδετερότητα. Από εκεί και πέρα όμως, κρατώντας το μάθημα των θρησκευτικών στα βασικά μαθήματα, ακόμα και στην τρίτη ηλικίου, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά, ας πούμε, και τις και τις ανακοινώσεις του Υπουργού Παιδείας για το εξεταστικό. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να πω ότι στα βασικά ζητήματα, στις στρατηγικές επιλογές υπάρχει ταύτιση και στα πλαίσια αυτά υπάρχει και συμφωνία να αφομοιωθούν οι κραδασμοί, όπως είναι το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, να αποδεσμεύεται από την κυβέρνηση, όπως είναι η επικοδομητική δυσπιστία, για να μπορεί να συνεχίζει μια κυβέρνηση άσχετα από το ότι δεν έχει την στήριξη έστω ακόμα και στην Βουλή. Φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είναι γνωστό ότι με την ίδια πρόταση θα κινηθείτε και στις εκλογές, τουλάχιστον τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές και που έχουμε. Και τα ίδια θα πούμε και στη διαδικασία αναθεώρησης στην επόμενη Βουλή. Στην επόμενη Βουλή. Δεν πάμε είμαστε τη κολοτούμπα εμείς. Πάμε, όχι, κανείς δεν σας έχει κατηγορήσει για κολοτούμπα, ακόμη και χειρότερη εχθή σας. Αυτό που σας κατηγορούν είναι ότι είστε ανελαστικοί κτλ. Αλλά για κολοτούμπα δεν σας έχει κατηγορήσει κανείς, δηλαδή, την αλήθεια. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Θα εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δίνεται η δυνατότητα να περνάνε από τη χώρα μας ξένα στρατεύματα. Καταψήφισαν το να μην φιλοξενεί η Ελλάδα χημικά και πυρηνικά όπλα. Το καταψήφισαν. Και όταν εμείς καταγγέλαμε αυτή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει συμφωνήσει στην δυνατότητα φιλοξενίας πυρηνικών στη χώρα μας, μας έλεγαν τώρα ιστορίες. Με οδηγείτε στο επόμενο θέμα που είναι οι ευρωεκλογές. Αναμένεται ότι οι εκλογές αυτές θα έχουν ένα πολύ πιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη προσπαθεί να δημιουργηθεί ένα μέτωπο ανάμεσα στο, απέναντι μάλλον, στο ακροδεξιό φαινόμενο.
των αντίστοιχων κυβερνήσεων και κομμάτων. Εσείς γιατί δεν συμμετέχετε σε αυτό το μέτωπο, αφού οι θέσεις σας βρίσκονται στον αντίποδα της ακροδεξιάς, του φασισμού. Τώρα, ναι, εντάξει, είναι αστείο το να καλεί η κυβέρνηση σε αντιακροδεξιά μέτωπα και την ίδια ώρα να συγκυβερνά 4 χρόνια με τον ακροδεξιό καμένο, ο οποίος δεχόταν στο Υπουργείο Άμυνας, σαν Υπουργός Άμυνας, λογής ακροδεξιούς, να βρίσκονται στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή βάζετε στο ίδιο επίπεδο τους ανεξάρτητους Έλληνες με τα ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα. Όταν ξεκινάς να κάνεις ένα διαχωρισμό και να πεις τι είναι πιο επικίνδυνο, υπάρχει μια ακροδεξιά ατζέντα, την οποία την υπηρετούν. Υπάρχει μια ακροδεξιά λογική, την οποία την υπηρετούν. Όμως την υπηρετούν στα πλαίσια αυτού του συστήματος, στα πλαίσια των συμφερόντων και εκφράζουν επιμέρους αντιθέσεις. Δηλαδή λέτε ότι εν γέννη η πολιτική της κυβέρνησης είναι ακροδεξιά. Ακούστε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ λέω ότι είναι υποκριτικό αυτοί που κυβερνούν με την ακροδεξιά 4 χρόνια, αυτοί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναγνώρισε διαβολικά καλό τον Τραμπ, ο οποίος στηρίχτηκε από την Ku Klux Klan, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι φωτογραφίζονταν με τον βουλευτή Αττικής, υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας, τον Κασιδιάρη στο Καστελόριζο, υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έλεγε τους μετανάστες κατσαρίδες το 2012, όλα αυτά, και φυσικά έρχεται το κερασάκι στην τούρτα, η αλλαγή του κώδικα του ποινικού του 107 για να παίζουν στα μαλακά η ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Όλα αυτά πρέπει να προβληματίσουν. Για την Χρυσή Αυγή θεωρείτε ότι έγινε η αλλαγή του ποινικού κώδικα? Δεν έχει. Όταν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, ποια εγκληματική οργάνωση δικάζεται εδώ και 4 χρόνια και ακόμα να δούμε αποτέλεσμα? Αλλά μπορεί να έχει κάποιο συμφέρον πολιτικό, εγώ σας ξαναλέω, ποια είναι η εγκληματική. Τώρα, το πολιτικό συμφέρον, το μικροκομματικό πολιτικό συμφέρον, το μικροκομματικό πολιτικό συμφέρον και την ψηφοθυρία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει τα πάντα όλα, έτσι, έχει δώσει δείγματα γραφής αυτό το κόμμα. Δεν έχει ιερό και όσιο. Όταν έχει πρωτοστατήσει σε πολιτικές ενέργειες, όπως το να είναι σημειοφόρος των Αμερικάνων και των Ατοϊκών στα Βαλκάνια, όταν έχει εκχωρήσει εδάφη της χώρας μας για βάσεις, όλα αυτά. Και με τον προσανατολισμό της χώρας, αν θα είναι προς τη Δύση. Ο καθένας κρίνεται με τον προσανατολισμό του. Ο καθένας κρίνεται με τον προσανατολισμό του. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι ο άλλος πόλος ενός αστικού πολιτικού συστήματος, ο οποίος προσπαθεί να εντάξει κέντρο αριστερούς, κέντρο δεξιούς, ακροδεξιούς. Και ό,τι βρει στην πολιτική αγορά. Τι κριτική σας ασκούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την άποψη? Λένε λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή υποχρεούμε να το διευκρινίσω πάντα, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου για να ακουστούν όλες οι απόψεις και να υπάρξει διάλογος, διότι η εκπομπή αυτή δεν είναι πολιτικό τραπέζι. Διαβολικά καλά, έναν... όπως ο Τραμπ. Ελπίζω να μην αναφέρεστε σε μένα. Όχι, στον Πρωθυπουργό αναφέρομαι, στον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, τι σας καταλογίζουν? Ότι ήσασταν 2 κόμματα στον χώρο της αριστεράς, στις ραγδαίες αλλαγές κοινωνικές και πολιτικές που υπήρξαν στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια, την τελευταία δεκαετία, οι πολίτες προέκριναν το ΣΥΡΙΖΑ, εμπιστεύτηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ για να κυβερνήσει. Οπότε εσείς αναγκάζεστε να διαφοροποιηθείτε. Και για το λόγο αυτό δεν τον αποδέχεστε ως αριστερό κόμμα. Σας λέω εγώ την κριτική που σας ασκείτε. Εντάξει, θα σας πω μετά εγώ και για τον Κοντορεβιθούλη. Τώρα, κοιτάξτε, πείτε ό,τι θέλετε. Να σας πω. Μιλάμε ελεύθερα. Επειδή μιλάμε ελεύθερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το 2012 πήγε κόντρα στο ρεύμα μιας έολης αυταπάτης ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν χωρίς να συγκρουστούμε με τον πυρήνα του κακού. Μάλιστα. Δηλαδή με την οικονομία του κεφαλαίου, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, με τις δεσμεύσεις οι οποίες διαμόρφωσαν. Έγινε όμως λίγο πιο ρεαλιστής πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, πουλώντας παραμύθι και αυταπάτες, και σε αυτό το παραμύθι και τις αυταπάτες συνέπραξαν και οι μετά που έφυγαν, όταν είδαν ότι δεν ακολουθεί αυτά που έλεγαν ότι θα ακολουθήσουν, έτσι, και μέσα από ένα σερίκ από κολοτούμπες πολιτικές, έχει γίνει σήμερα ο άλλος πόλος ενός πολιτικού συστήματος, το οποίο είναι ταυτισμένο κυριολεκτικά στις βασικές στρατηγικές επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας. Και επειδή είναι ταυτισμένοι με τη Νέα Δημοκρατία στα κύρια, επειδή έχουν πάρει την μπουκιά από το στόμα του Μητσοτάκη στο ρόλο που παίζουν με τους Αμερικάνους, με τους Νατοϊκούς, με τους Γερμανούς, επειδή εταίροι τους στηρίζουν γιατί έχουν βγάλει τη βρώμικη δουλειά, έφεραν τρίτο μνημόνιο, κορόιδεψαν τον ελληνικό λαό στο δημοψήφισμα της απάτης και έκαναν το όχι ναι
αλλά από πριν έλεγαν ότι θα φέρουν συμφωνία. Μάλιστα. Άλλο αν δεν το πρόσεξε ένας κόσμος. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν ένας κόσμος καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει και εκφράζεται ήδη στα ψηφοδέλτια θα του ΚΚΕ. Στο παντού. Καταλαβαίνει στις εκτιμήσεις στις εκλογές. Η προσέγγιση με έναν κόσμο ο οποίος είδε την απάτη, είδε τα ψέματα, είδε το πώς μεταλλάχθηκε, εξελίχθηκε. Αλλά η βάση της μετάλλαξης εξέλιξης υπήρχε από πριν. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, έλεγε το ΚΚΕ τότε. Λοιπόν, και σήμερα εμφανίζεται, να το πω έτσι, διαβασμένο στις εξελίξεις. Το Μάιο εκτιμάται ότι θα έχουμε τριπλές ή τετραπλές κάλπες. Τέσσερες κάλπες θα έχουμε σίγουρα, γιατί ξεχάσατε τις κοινοτικές. Α, τις κοινοτικές, εντάξει. Τώρα, αν θα ναι, έχουμε... δεν είναι παντού οι κοινοτικές, αλλά σωστό. Ναι. Δεν τις ξέχασε η Μανιωμάνη, απλώς αναφέρθηκε στο... Δεν είναι παντού. Με εξαίρεση κάποιους δήμους που... Μεγάλους δεν είναι. Όχι, όχι μεγάλους, και στην Αθήνα. Είναι τέσσερες κάλπες και στην Αθήνα έχουμε κοινοτικά διαμερίσματα. Λοιπόν, πέντε. Θα έχουμε τέσσερις ή τώρα θα έχουμε και βουλευτικές εκλογές. Πιστεύω ότι ούτε ο Πρωθυπουργός ξέρει αν θα έχουμε εκλογές τώρα ή μετά. Περιμένουν προφανώς δημοσκοπήσεις, περιμένουν να δούνε πόσο θα πιάσουν τα διάφορα φλιναφήματα που ακολουθούν μια άγρια αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική. Μόλις χτες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του δίμηνου σε σχέση με τις προσλήψεις. Έχουμε το 55% των νέων προσλήψεων είναι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Η αύξηση όμως του κατώτατου μισθού, ακούστε, η κατάργηση στις ελαστικές, του υποκατώτατου... Στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, άντε να βρείτε εσείς τα 620 μεικτά. Αυτό δηλαδή σας κατηγορούν, ότι λέτε όλα ή τίποτα. Μα εδώ ότι... σας λέω μια πραγματικότητα. Εδώ κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν δέχεστε ότι η μα... πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Ακούστε, ποια πολιτική τέχνη του εφικτού. Μια κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει καλύτερη, έστω να βελτιώσει την ωραία. Εάν θεωρούμε λοιπόν ότι του πολίτη... ποια βελτίωση. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα η φορολογία των κερδών στις μετοχές πήγε στο 10%. Μάλιστα. Όταν όμως εμείς φορολογούμαστε 22% μετά το αφορολόγητο, το οποίο θα καταργηθεί. Και όταν η αγορά εργασίας σήμερα κυριαρχείται από ελαστικές σχέσεις απασχόλησης. Οπότε πάμε ξανά αυτά, στις ευρωεκλογές. Το εάν θα έχουμε και βουλευτικές το Μάη ή τον Οκτώβρη θα κριθεί από το πότε νομίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του ότι μπορεί να περάσει το δίπολο. Το κάλπικο δίπολο, διαλέξτε ανάμεσα στο μικρότερο κακό. Εκτιμάτε αυτό δηλαδή ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμη οι αποφάσεις. Τώρα, παρακαλώ. Για τις ευρωεκλογές, ναι. Το ερώτημα. Όχι, για τις εθνικές. Για τις εθνικές, αυτό. Για τις εθνικές είπαμε. Αλλά επειδή το ίδιο δίλημα θα επιχειρηθεί και στις ευρωεκλογές. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Αν θα υπάρξει η δική χαλαρή μας θέση, το δικό μας κάλεσμα είναι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά χαλαρότητα. Η ψήφος πρέπει να είναι σφιχτή και να χτυπήσει στην καρδιά του προβλήματος. Μιλώντας για τις ευρωεκλογές, μιλάμε για τη θέση που πρέπει να πάρει ο ελληνικός λαός απέναντι σε ένα οικοδόμημα το οποίο δεν φτιάχτηκε για τα δικά του συμφέροντα. Δεν έχουμε κάποιες διαφορετικές πολιτικές επιλογές σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Κυβερνήσεις και αριστερές, αν την πεις αριστερή αυτή την κυβέρνηση που έχουμε, και δεξιές και συντηρητικές και κυβερνήσεις και με ακροδεξιούς μέσα υλοποιούν μια σφιχτή πολιτική η οποία στερεί δικαιώματα. Έχει μεγαλώσει τη φτώχεια, την ανεργία, την ανέχεια και ταυτόχρονα κλονίζεται από εντονότατες αντιθέσεις και συγκρούσεις συμφερόντων στο εσωτερικό της, αλλά αυτά αφορούν τα συμφέροντα αυτό όμως, επιμέρους... Αυτό κύριε Σοφιανέ, δεν είναι ένα σχήμα οξύμωνο, δηλαδή δίνεται τη μάχη και μάλιστα δυνατά για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκπροσώπηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ευρωβουλή. Σε ένα οικοδόμημα όμως το οποίο δεν το δέχεστε. Και θέλετε να αποχωρήσουμε. Ναι. Και εδώ έρχονται και σας λένε ότι ο ευρωσκεπτικισμός είναι κάτι που απαντάτε και στα ακροδεξιά κόμματα. Ναι, υπάρχει εξής διαφορά. Εμείς δεν είμαστε σκεπτικοί. Δεν βλέπουμε με σκεπτικισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε αντίθετοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, και οι ευρωσκεπτικιστές αντίθετοι είναι. Επειδή η ελληνική γλώσσα έχει ένα φοβερό πλούτο και πρέπει, να την αξιοποιούμε. Έχετε αυτή τη δίκιο γλώσσα. Και εγώ αυτή τη άποψη. Εμείς λοιπόν είμαστε ευρωαντίθετοι, δεν είμαστε ευρωσκεπτικιστές. Το ερώτημα έτσι. Παραμένει το ίδιο. Και γιατί. Γιατί ουσιαστικά ο λεγόμενος ευρωσκεπτικισμός εκφράζει συμφέροντα τμήματων του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Δεν μας προέκυψε ξαφνικά γερμανικό κόμμα του Μάρκου. Κάποια τμήματα του γερμανικού κεφαλαίου θέλουν τον Μάρκο.
δεν μας προέκυψε από την πάλη των λαών η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά τμήματα του Βρετανικού κεφαλαίου θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον τους η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν, η αντίθεσή μας απέναντι σε αυτό το οικοδόμημα εκφράζεται από θέσεις πάλης για μια άλλη εξουσία στη χώρα μας. Για να έχουμε το λαό μας κυρίαρχο, νοικοκύρη και ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να έχει νόμισμα το συγκεκριμένο, πρέπει να έχει τη δική της πορεία, να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις, κοινωνικοποιώντας τον πλούτο θέλω που παράγει αυτή η χώρα. Θέλω να επιμείνω σε αυτό και πιστεύω έχουμε, ότι λοιπόν, σας βοηθάω για να καταλάβει ο πολίτης που σκέφτεται να σας ψηφίσει, που δεν αποκλείει να σας ψηφίσει και σκέφτεται ότι θα πάει χαμένη η ψήφος μου. Θα ψηφίσω το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο αντιστρατεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να το ψηφίσω, λέω τώρα εγώ, να μπει στην Ευρωβουλή, ναι, και να μην ψηφίσω ένα άλλο κόμμα το οποίο θα δώσει τη μάχη εκ των έντων. Γιατί αντιστρατεύεται αυτή την πολιτική που υλοποιείται κατά μέρους και στο σύνολό της, γιατί η αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ευνουχίζεται εάν δεν ταυτίζεται με τον πολιτικό χώρο, με το πολιτικό κόμμα που μπορεί να εκφράσει αυτή την αντίθεση. Και η αντίθεση είναι σημαντική στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η αντίθεση θα μείνει κολοβή αν δεν εκφραστεί πολιτικά με ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πάμε τώρα στις δημοτικές εκλογές. Πριν φύγουμε από τις ευρωεκλογές, να ρωτήσω το στόχο σας. Ποιος είναι? Για τις ευρωεκλογές, όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Λοιπόν, πάμε στις δημοτικές εκλογές. Τόσο θα είναι μεγαλύτερη, αν θέλετε, η δυνατότητα να απαντάμε με την ψήφο του ελληνικού λαού σε όλες αυτές τις σκιαμαχίες που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καλός Μακρόν, ο οποίος είναι προτεργάτης στην αντεργατική πολιτική στη χώρα του. Η κακιά Φράουλ Μέρκελ, θυμάστε τι λέγανε, πώς παραμυθιάζαν τον κόσμο, η οποία έγινε αγαπητή του Πρωθυπουργού και των άλλων. Και οι διάφοροι ακροδεξιοί, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα σε βασικά ζητήματα που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αθηναίων, όπου έχετε εργαστεί με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια ως δημοτικός σύμβουλος. Γιατί να σας ψηφίσουν οι Αθηναίοι, ρωτάνε αρκετοί. Τώρα, είναι ένα πάρα πολύ γενικό ερώτημα, αλλά θέλω να σας το μεταφέρω για να δώσετε το πρώτο στίγμα σας για την πόλη και αμέσως μετά τη θέση σας σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολύπαθλη Αθήνα. Ακούστε, επειδή η συμφωνία στο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν οι Δήμοι είναι μεγάλη, η ψήφιση του Κλεισθένη έγινε και από τα άλλα κόμματα εκτός από το εκλογικό σύστημα. Δηλαδή συμφωνούν στο Δήμο, στο πώς πρέπει να λειτουργεί ένας Δήμος μοντέλο. Αυτό αφορά την καθημερινότητα του λαού της Αθήνας, του λαού του κάθε Δήμου και της κάθε περιφέρειας. Συμφωνούν δηλαδή ότι ο Δήμος είναι μια επιχείρηση η οποία πρέπει να έχει πλεονάσματα στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου. Διαφημίζει 57 εκατομμύρια ο κύριος Καμίνης στην Αθήνα και ταυτόχρονα έχουμε μια σειρά σοβαρότατα προβλήματα. Θέλουν να λειτουργούν οι Δήμοι ανταποδοτικά, δηλαδή να προσφέρουν υπηρεσίες επί χρήματι και μάλιστα αυτό να έρχεται να προστεθεί η λειτουργία των Δήμων σε μια βαριά φορολογία την οποία την πληρώνει ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο επαγγελματίας. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν Θέλουν να κάνουν οι Δήμοι, να σας πω. Θέλω να σας περιγράψω πολύ σύντομα, όπως βλέπετε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ένας Δήμος, πώς συμφωνούν οι βασικοί εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων και για το Δήμο της Αθήνας σε αυτό το πλαίσιο και πώς τσακώνονται πάνω σε ιδέες, σε στρατηγικές σε μπαρούφες προεκλογικές, οι οποίες ξεχνιόνται την επόμενη μέρα των εκλογών. Πάμε σε εσάς. Λοιπόν, μπήκα μέσα στην ηλεκτρονικά στις θέσεις λαϊκής συσπήρωσης και βλέπω ότι προστάσετε μεταξύ άλλων τη στήριξη του λαϊλατημένου, όπως το χαρακτηρίζετε, εισοδήματος των Αθηναίων. Ναι. Πώς θα την πετύχετε αυτή τη στήριξη? Να σας πω, δεν μπορεί το βασικό πρόβλημα σήμερα που έχει ο ελληνικός λαός και στην Αθήνα και παντού είναι η οικονομική του κατάσταση, είναι το οικονομικό του πρόβλημα. Έτσι, μην χάσουμε χρόνο περιγράφοντας καταστάσεις. Δεν έχουν τελειώσει αυτές. Είναι εδώ. Και το πώς είναι παρούσες. Το πώς λοιπόν μπορεί να υλοποιηθεί. Μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα, γνωρίζοντας το Δήμο, γνωρίζοντας τους προϋπολογισμούς, γνωρίζοντας τις υπηρεσίες. Μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα σε μια δραστική μείωση των τελών καθαρισμού στην επαγγελματική στέγη, στους χιλιάδες επαγγελματίες της Αθήνας και στην κατοικία.
Δεν μπορεί, για παράδειγμα, όταν ο Δήμος Αθήνας πληρώνει 45 εκατομμύρια λιγότερα για μισθούς, να εισπράττει τα ίδια που εισέπρατε το 2011. Άρα υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει περιθώριο, δίνοντας τη μάχη της καθαριότητας, να ελαφρύνει το εισόδημα, καταργώντας την ανταποδοτικότητα. Η ανταποδοτικότητα στην παροχή υπηρεσιών από το Δήμο της Αθήνας μπορεί να καταργηθεί ή μπορεί να αποκτήσει, αυτό να σας πω. Σημαίνει όμως... Να σας πω, επειδή είμαστε και ρεαλιστές, ναι, ένα συμβολικό ποσό. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν να πληρώνεις, να μειωθεί, δηλαδή, 1 ευρώ, δραστικά, 2 ευρώ, δραστικά, για το κολυμβητήριο και άλλο 15 ευρώ, 25 ευρώ. Το ερώτημα όμως είναι το εξής, ότι ποιος υποψήφιος δεν ήθελε να το δεν θέλει να το εξαγγείλει αυτό. Εδώ μειώνονται πόροι. Πού θα βρείτε εσείς τους πόρους, ακούστε, για να μπορέσετε να προσφέρετε κοινωνική, να πω, πολιτική, να προσφέρετε μία σειρά από πράγματα που χρειάζεται. Πρώτον, εμείς δεν δεσμευόμαστε για πλεονάσματα ματωμένα. Δεν δεσμευόμαστε και ούτε θα τα κάνουμε. Τι εννοείτε? Εννοείται ότι ο Δήμος της Αθήνας, ο Δήμος ο Α, ο Β, ο Γ, στην αντίληψη και στη διοίκηση των κομμουνιστών, δεν υπηρετεί πλεονάσματα. Αυτά έρχεται σε σύγκρουση όμως με την κεντρική μα κυβέρνηση. Πώς θα λειτουργήσει? Πρέπει να συγκρουστείς. Πρέπει να συγκρουστείς. Όχι. Εάν δεν συγκρουστείς. Το ερώτημα δεν, μπορείς... δεν είναι γιατί θα συγκρουστείς. Ακούστε, το ερώτημα είναι πώς θα συγκρουστείς λοιπόν για να καταργήσεις τα τροφεία σε οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ στους παιδικούς σταθμούς. Mm-hmm. Θα συγκρουστείς για να κάνεις συμβολικά ανταποδοτικά με 1-2 ευρώ όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Θα συγκρουστείς για να στηρίξεις τα σχολεία, γιατί τα σχολεία στην Αθήνα, έχω γυρίσει πάνω από 40 σχολεία στην Αθήνα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, όχι προεκλογικά. Ναι, ναι, αλλά το είπαμε, έχουν ότι πληθύνει, έχετε μια συνεπή. Έχουν πληθύνει στο τα Δήμο προβλήματα. Χθες ήμουνα στο 39 Γυμνάσιο Λύκειο της Αθήνας, που είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, έχει 1.000 μαθητές. Και το Πρανές καταραίει με κίνδυνο να φύγει ένα ολόκληρο κομμάτι. Mm-hmm. Και περιμένουν οι άνθρωποι, εδώ και 5 χρόνια παλεύουμε. Και το πρόβλημα είναι και το πόσο ιεραρχούνται το να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, αλλά και το πόσο συγκρούεσαι με μια πολιτική. Ωραία, ας πούμε ότι συγκρούεστε με την κεντρική κυβέρνηση. Με αποτελέσματα. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος εκεί να μην μπορέσετε να έχετε τη συνεργασία της προς όφελος. Χρειάζεστε πόρους. Χρειάζεστε μια καλή συνεργασία προς όφελος των πολιτών. Η συνεργασία είναι δεδομένη να είναι όμως προς όφελος των πολιτών. Mm-hmm. Γιατί η συνεργασία που λέει δεν σου δίνω τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και βάλε εσύ φορολογία βαριά, βάλε εσύ ελεγχόμενη στάθμευση στην Αθήνα με 20 εκατομμύρια. Δηλαδή θα την καταργήσετε. Βεβαίως, με 20 εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια το χρόνο. Μα πού βρίσκονται? Μιλάμε για μια πόλη που η φτώχεια, η ανέχεια, η ανεργία θερίζει. Δεν είναι ένα η Αθήνα κίνητρο δεν είναι, όμως αυτό. Έχει ομογενοποιηθεί. Ο Αθηναίος δεν δίνει το αυτοκίνητό του στο κέντρο. Να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παραδείγματος χάρη. Πέρα από τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, μιλάμε για ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης σε 13, σε 12 ζώνες στην Αθήνα, συν 3, mm-hmm, που δεν αφορούν το κέντρο, το ιστορικό, το εμπορικό κέντρο. Αφαιρούν γειτονιές, ναι, οι οποίες γειτνιάζουν με το κέντρο και θεωρούνται προσοδοφόρες για να εισπράξει ο Δήμος. Εμείς αυτό λέμε. Αυτό πρέπει, άρα, να καταργηθούν οι ζώνες. Στο κέντρο το ζώνες, ιστορικό θα τις διατηρήσετε. Οι θέσεις λοιπόν όχι στο ιστορικό, ιστορικό μόνο, στο κέντρο. Οι θέσεις στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο, ναι, που πρέπει να επαναχαραχτεί mm-hmm, το τι εννοούμε εμπορικό και ιστορικό κέντρο, μπορούν να συνδυαστούν με μια πολιτική που έκανε ο Δήμος της Πάτρας. Που έβαλε 30 λεπτά για τη μία ώρα και 50 λεπτά για τις 3 ώρες. Με χαμηλότερες χρεώσεις. Στην Αθήνα έχεις 1 ευρώ και 5 ευρώ που θέλουν να το πάνε 6 ευρώ. Τι εννοείται με αυτό, ρωτούν αρκετοί τηλεθεατές, για την επαναχάραξη, ποια είναι τα όρια? Να σας πω, μια έννοια του εμπορικού και ιστορικού κέντρου που μπορεί να τα χωράει όλα. Και ταυτόχρονα, όταν μιλάμε για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή για τις ξενοδοχειακές μονάδες και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ένας δρόμος κάτω από την Ακρόπολη θεωρείται ελεύθερος για να σηκωθεί 10 όροφο κτίριο. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα πρέπει να επαναχαρακτούν σε συζήτηση με τους φορείς της πόλης, σε συζήτηση με τους συλλόγους των ναι, περιοχών αυτών, και στα πλαίσια αυτά να αξιοποιήσει την υποδομή που υπάρχει, αλλά με ένα συμβολικό ποσό, με ένα συμβολικό ποσό το οποίο το αντέχει η τσέπη. Προσφυγικό δομές. Ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτής της πόλης, πολύ πολύ μεγάλο. Αυτό το μεγάλο θέμα της πόλης δεν πρέπει να συγχέεται με τους μετανάστες, mm-hmm, με το στοιχείο των μεταναστών που είναι στοιχείο της ταυτότητας της Αθήνας.
Στην Αθήνα το 23% του καταγεγραμμένου πληθυσμού της είναι μετανάστες. Πρώτης, δεύτερης, όπως ιδιαίτερα και τρίτης γενιάς. Στον κόσμο, έτσι, όπως άρα, ήταν όλες. Βεβαίως. Άρα όταν μιλάμε για τους μετανάστες, μιλάμε για τα δικαιώματα των Αθηναίων, γιατί είναι Αθηναίοι. Και όταν μιλάμε για τους πρόσφυγες, μιλάμε για τους ανθρώπους πρόσφυγες ή μετανάστες που τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Λόγω πολέμου ή λόγω κακής οικονομικής κατάστασης, δύο κατηγορίες. Λόγω της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μην πάμε στη συμφωνία, έχουμε λίγο χρόνο και θέλω να μείνουμε στο έχουμε Δήμο για τις συνέπειες της συμφωνίας. Ναι. Και οι συνέπειες της συμφωνίας είναι ο εγκλωβισμός. Τι θα αλλάξετε? Λοιπόν, πρώτον, εμείς δεν δεχόμαστε το απαράδεκτο καθεστώς των καταλήψεων στο κέντρο της Αθήνας, που διάφοροι δίθεν αλληλέγγυοι παίζουν παιχνίδια, στις πλάτες προσφύγων. Πώς θα εμείς το απαιτούμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και όχι από τους μεσάζοντες ΜΚΟ. Απαιτούμε να στεγαστεί προσωρινά αυτός ο κόσμος σε διαμερίσματα με βάση το πρόγραμμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Ναι. Εμείς το δεν θα ανανεώσουμε. Το οποίο, ακούστε, δεν προωθείται απλά, προωθείται εν μέρη και προωθείται με ανακύκλωση προσφύγων. Γιατί ήδη 200 πρόσφυγες θα φύγουν από διαμερίσματα, τους κόβουν τα 150 ευρώ και θα μπουν άλλοι, λέτε. Και τους βάζουν και τους λένε κάντε ό,τι νομίζετε. Άρα θα διευρύνετε εσείς το πρόγραμμα. Όχι εμείς, η κυβέρνηση. Δεν είναι δουλειά του Δήμου. Θα ζητήσετε να διευρυνθεί το πρόγραμμα, γιατί τα κονδύλια είναι συγκεκριμένα από την ΥΠΑ της Αρμοστίας. Τα κονδύλια από την ΥΠΑ της Αρμοστίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δόθηκαν σε ΜΚΟ και κατασπαταλήθηκαν. Δεν μπορεί, ο καθένας θα πάρει τις ευθύνες του. Ευθύνες για το είναι προσφυγικό. Σαφές αυτό που δεν έχει σας ο Α πιέζω, ή ο Β Δήμος, βεβαίως, συμφωνώ. Για το χρόνο. Αλλά δεν έχει ο Δήμος για το προσφυγικό ευθύνη. Μάλιστα. Η καθαριότητα, αφήνοντας στην άκρη τις εκθέσεις ιδεών που λένε οι άλλοι υποψήφοι δήμαρχοι, εμείς λέμε έχουμε το προσωπικό, έχουμε το στόλο, έχουμε τις δυνατότητες ο Δήμος Αθήνας να δώσει τη μάχη για μια πόλη καθαρή. Μπορεί. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να καλυφθούν οι ελλείψεις με μόνιμο προσωπικό το οποίο θα απαιτήσουμε, να στηριχτούν τα διαμερίσματα και οι γειτονιές με σύστημα αποκομιδής διαφορετικό στις προτεραιότητες, να διαμορφωθεί διεύθυνση ανακύκλωσης, γιατί δεν μπορεί να αφήνουμε την ανακύκλωση στους μπλε κάδους και στην ιδιωτική εταιρεία που τους χρησιμοποιεί, να στηριχθεί το μηχανολογικό και να λύσουμε και το πρόβλημα της εγκατάστασης του στόλου των απορριμματοφόρων, γιατί η Αθήνα, με συγχωρείτε, δεν έχει γκαράζ. Ασφάλεια. Για την ασφάλεια εμείς δεν αρνούμαστε. Αντίθετα λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε μια σειρά περιοχές εγκληματικότητας, παραβατικότητας, έχει σχέση με τα ναρκωτικά αλλά και με άλλα κυκλώματα της νύχτας ή κλέφτες στο ιστορικό κέντρο κλπ. Η αστυνόμευση είναι, δουλειά της αστυνομίας να καταστήλει την εγκληματικότητα. Είναι δουλειά της αστυνομίας. Δεν είναι δουλειά του Δήμου της Αθήνας να αστυνομεύσει. Δουλειά του Δήμου της Αθήνας είναι να φωτίσει τις γειτονιές, να καθαρίσει τις γειτονιές, να φωτίσει τις γειτονιές, να διαμορφώσει ζωντάνεμα στις γειτονιές και αυτό θα γίνει στηρίζοντας και το εισόδημα του επαγγελματία. Το είπαμε, γιατί όπου βρίσκεται ο επαγγελματίας, όπου βρίσκεται ένα μαγαζί, όπου βρίσκεται μια συνάθρηση, δεν βρίσκονται τα στοιχεία μπορεί αυτά. Να απαντά σε αυτά.